Τον βγάζουν συνεχώς υποψήφιο και η μία ομάδα. Αλλά αυτό το είδαμε και στον Τάνο όμως. Ακριβώς αυτό, αυτό το οποίο είχα πει για τον Τάνο την προηγούμενη φορά που είχα έρθει πριν από τρεις εβδομάδες, που τον είχα υποστηρίξει ότι άφηναν σκιές εναντίον του, παραδείγματος χάρη Νησόφ Πασχάλη, ότι δεν ξέρετε. Και τελικά το μεγάλο μυστήριο για το τι είχε κάνει ήταν ότι είχε κλέψει ένα ψάρι και αυτό, ότι είχε μάλλον ψαρέψει ένα ψάρι και αυτό δεν το είχε φάει μόνος του. Το είχε μοιραστεί με κάποιους άλλους παίκτες. Εδώ πέρα αναρωτιόμαστε οι τηλεθεατές, γιατί εγώ βάζω τη θέση μου. Τον εαυτό μου στη θέση του απλού τηλεθεατή, τι ακριβώς τους έχει κάνει. Δηλαδή, γενικά, έχει μετατραπεί σε σάκο του μπόξ, τον βαράνε όλοι, δεν αντιδράει, φέρεται εξαιρετικά πολιτισμένα κατά την άποψή μου και νομίζω ότι γι' αυτό και ο κόσμος του δείχνει υποστήριξη. Ναι, φέρεται ακριβώς, πάρα πολύ ψύχρεμα και πολιτισμένα και βλέπουμε ότι του επιτίθενται και είναι σε μια κατάσταση παραλογισμού οι συμπαίκτες του. Δηλαδή, τον διώχνει όλη η ομάδα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η προηγούμενη ομάδα, να πάω λίγο με την όπιστα. Τον διώχνει όλη η ομάδα του, που ουσιαστικά όταν νιώθεις ότι σε διώχνει όλη η ομάδα σου. Νιώθεις μια απόρριψη. Νιώθεις δηλαδή άσχημα. Έναν εξευτελισμό. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Σε ψηφίζουν όλοι να φύγεις και παρόλα αυτά λες γιατί πήγες στην άλλη ομάδα και πανηγυρίζει. Μα είστε με τα καλά σας. Να σε βοηθήσω όμως και εδώ. Στην υπόθεση του Ντάνου δεν μίλαγε κανείς ξεκάθαρα για τον ψηφίζουν. Στην υπόθεση του Σπαλιάρα βγήκαν όσοι ήρθαν εδώ. Ότι ξέρεις, δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ήταν λίγο γκρινιάρι στο φαγητό. Δηλαδή δεν είχε αφήσει κανείς καμία αιχμή. Ακριβώς, βλέπεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Το να είναι κάποιος γκρινιάρης στο φαγητό ή το να τους ενοχλεί το ότι μπορεί να είναι πολύ οργανωτικός και να λέει να παίξουμε έτσι τον ένα αγώνα, να παίξουμε έτσι τον άλλον αγώνα κτλ. So what, και τι έγινε εδώ πέρα, του φέρονται. Υπερβολικά άσχημα, δηλαδή ώρες-ώρες σκέφτομαι την οικογένειά του που το βλέπει, ότι θα πρέπει να ενοχλείται πάρα πολύ και ο άνθρωπος παρόλα αυτά φέρεται πολιτισμένα. Αν δεις πως φέρονται άλλοι που μία φορά τους βγάζουν υποψήφιους, π.χ. τον μισθοφόρο και έγινε έξω φρενών. Έναν άλλον που του φέρονται λίγο άσχημα για κάτι τον κατηγορούν, παραδείγματος χάρη να ο Κοκκινάκης που έγινε χαμός, ακούσαμε το best of της Βρισιάς χθες. Παρότι πήγανε μπιπ. Ο Σπάλιο που πήγε στους μαχητές, παρόλο εδώ που τα πάει καλά, ο άνθρωπος, βγαίνει πάλι στον τάκο. Ό,τι και αν του κάνουν, ακριβώς, ό,τι και αν του κάνουν, φέρεται πολιτισμένα, αλλά οι άλλοι είναι παράλογοι.